Το επτάωροφο κτίριο της οδού Εγνατίας 13, όπου στεγάζονταν για πολλά χρόνια φοιτητές του Αλεξάνδριου ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, τελούσε υποκατάληψη από το 2005 έως το 2012 από περιθωριακά στοιχεία. 12 Σεπτεμβρίου του 2012, με αστυνομική επιχείρηση, το κτίριο εκενώνεται και συλλαμβάνονται 10 άτομα. Ωστόσο, σήμερα, δύο χρόνια μετά, το κτίριο που θα μπορούσε να στεγάσει 200 φοιτητές του Ιδρύματος βρίσκεται κλειδωμένο και σε άθλια κατάσταση, με ανεπανόρθωτες φθορές, οι οποίες είναι ορατές διαγυμνού οφθαλμού. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Αλεξάνδριου ΤΕΗ, Παναγιώτης Γιώνας, τόνισε ότι έχει λάβει υπόσχεση από την πολιτεία για καταβολή 3 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να γίνει η ανακατασκευή του κτηρίου. Έχουμε ζητήσει από ως Αλεξάνδριο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, από τις δημόσιες επενδύσεις, και έχουμε πάρει την υπόσχεση ότι θα έχουμε 3 περίπου εκατομμύρια ευρώ για την ανακατασκευή στην ουσία της εστίας. Η εστία βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Αυτά τα χρόνια τα οποία βρισκόταν υποκατάληψη, σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Η τεχνική μας υπηρεσία έχει καταγράψει πάρα πολλές από αυτές, από πατώματα τα οποία έχουν ξυλωθεί, καλωδιώσεις οι οποίες έχουν ξυλωθεί, τείχους ακόμα που έχουν γκρεμιστεί, δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα, δηλαδή θέλει μια ριζική ανακατασκευή. Για πολλά χρόνια, περισσότερα από 6-7 χρόνια, το ξενοδοχείο Δέλτα, το οποίο είναι ιδιοκτησία των ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, του Αλεξάνδρου ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, ήταν υποκατάληψη από μια πολύ μικρή ομάδα, από ό,τι αποκαλύφθηκε, αναρχικών περιθωριακών στοιχείων. Το Νοέμβριο του 2012 η αστυνομία έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει, άνοιξε το υποκατάληψη ξενοδοχείο και απομάκρυνε τα περιθωριακά στοιχεία. Αποκαλύφθηκε όμως μετά την απομάκρυνση των αναρχικών περιθωριακών στοιχείων ότι στο κτίριο του ξενοδοχείου υπήρχαν πολύ πολύ μεγάλες ζημιές. Ο κύριος Τζιόνας διευκρινίζει ότι το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δοθεί σε βάθος χρόνου, καθώς φέτος έχουν καταβληθεί μόνο 10.000 ευρώ. Πάντως τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητα του Ιδρύματος το ταχύτερον δυνατόν αποκατάστασή του, παρότι η τεχνική υπηρεσία του Ιδρύματος είναι υποστελεχωμένη και ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι μόνο 6.200.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΤΕΗ αυτή τη στιγμή έχει πέσει στα 6.200 περίπου, 6.200.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ είναι ένα τεράστιο ποσό. Παρ' όλα αυτά και λόγω του γεγονότος ότι το ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, το Αλεξάνδριο ΤΕΗ Θεσσαλονίκης περιμένει πολύ μεγάλο αριθμό μετεγραφών. Περιμένουμε και νέους φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν από τα περιφερειακά ιδρύματα. Εμείς θέλουμε την εστία να την αξιοποιήσουμε. Έχει περίπου στα 100 δωμάτια για να γνωρίζετε. Είναι 7 όροφοι. Υπάρχει ακόμα και χώρος αμφιθεατρικός, συνεδριακός. Μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί και να γίνει πραγματικά ένας χώρος αξιοποιήσιμος από τους φοιτητές που τον έχουν τόσο πολύ ανάγκη σήμερα, που οι οικογένειες, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους να νοικιάσουν. Εδώ και 2 χρόνια περίπου, αντί να έχει επισκευαστεί και να έχει δοθεί για εξυπηρέτηση τουλάχιστον 200 φοιτητών το ξενοδοχείο Δέλτα, μια που, όπως είπα, λειτουργεί ως φοιτητική εστία του ΑΤΕΗ Θεσσαλονίκης, δυστυχώς εξακολουθεί και να είναι ακόμη κλειστό. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να γίνει, το συντομότερο δυνατόν, ξέρω ότι υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε μια ανάσα σε 200 οικογένειες που τα παιδιά τους έχουν περάσει μακριά από τον τόπο τους και βρίσκονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, να βρουν εστία, να βρουν τη στέγη και να μπορούν να σπουδάζουν απερίσπαστα. Θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να βρει τα 3-3,5 εκατομμύρια που χρειάζονται, δεν είναι πολλά, ας δώσει σε πρώτη φάση για φέτος 1,5-2 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα του χρόνου. Το κτίριο, το οποίο διαθέτει 100 δωμάτια, είναι συνολικού εμβαδού 3.000 τετραγωνικών μέτρων και θα μπορούσε να στεγάσει και να βρουν σίτηση σε αυτό περίπου 200 φοιτητές του Αλεξάνδριου ΤΕΗ. Μεγάλος αριθμός φοιτητών που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε ένα τεράστιο κτίριο, 3.000 τετραγωνικά είναι το κτίριο. Τα 100 δωμάτια θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι μπορούν να στεγάσουν 150 ή και 200 κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες φοιτητές. Αυτοί λοιπόν οι φοιτητές δεν βρίσκανε χώρο λόγω των ειδικών συνθήκων των καταλήψεων που επικρατούσαν. Αμέσως όταν η εστία περιήλθε στην κυριότητα του ΤΕΙ, ας το πω έτσι, εκ νέου, γίνανε εκείνες οι ενέργειες που θα εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση. Δυστυχώς η χρηματοδότηση που απαιτείται είναι μεγάλη και δεν μπορεί να δοθεί με τη μία. Παρ' όλα αυτά δουλεύουμε σε αυτό και είμαστε αισιοδοξοί ότι θα μπορέσουμε του χρόνου να κάνουμε τουλάχιστον κάποιο μεγάλο βήμα όσον αφορά την εστία Δέλτα. Είχα τη δυνατότητα να συζητήσω με τον πρόεδρο του ΤΕΗ και μου επισήμανε το πρόβλημα αυτό. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή όλοι οι Θεσσαλονικοί παρακολουθούν στην Εγνατία, στο Βαρδάρι, είναι πολύ κοντά.
ότι το κτίριο είναι εγκατελειμμένο από τότε που έληξε η κατάληψη. Έχει σφραγιστεί και πολύ σωστά σφραγίστηκε από την αστυνομία και από τη διοίκηση του ΤΕΗ για να μην υπάρξουν νέου είδους καταλήψεις ή οτιδήποτε άλλο είδους γεγονότα. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν είναι να ξεκινήσουν τα έργα, να αποκατασταθεί για να μπορεί να λύσει ένα πολύ σημαντικό στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών του ΤΕΗ. Ο κύριος Τζιώνας επισήμανε ότι οι εστίες ανήκαν στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και περιήλθαν στην κυριότητα του Ιδρύματος πριν από μόλις 2 χρόνια, ενώ σημείωσε ότι πέρα από την εστία που βρίσκεται εντός του ΤΕΗ, το Ίδρυμα δεν είχε δυνατότητα για ενοικίαση άλλου κτηρίου όλα αυτά τα χρόνια.